Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πριν εισέλθω στη δευτερολογία μου μία παρατήρηση διαδικαστικού χαρακτήρα. Πιστεύω ότι στην επόμενη διάσκεψη των Προέδρων όταν κληθούμε να συζητήσουμε την οργάνωση μιας συζήτησης με αντίστοιχα χαρακτηριστικά θα πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι σε αυτό το οποίο ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και δεν εξαιρώ προφανώς τον εαυτό μου. Να διπλασιάσουμε ενδεχομένως τον χρόνο ο οποίος δίνεται, όμως θεωρώ ότι δεν υπηρετούμε το πραγματικό νόημα μιας ζωντανής κοινοβουλευτικής διαδικασίας όταν μια τέτοια συζήτηση καταλήγει να διαρκεί 7 ή 8 ώρες. Την εισήγησή μου προθυμοποιούμε πρώτος να αυτοπεριοριστώ, αναγνωρίζοντας και εγώ ότι ενίοτε ξεπερνώ τον ορισμένο από τον κανονισμό χρόνο. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι αυτή η εικόνα δεν μας τιμά όλους στη Βουλή. Εκτενέστατες ομιλίες, άδεια έδρανα και μια συζήτηση η οποία τελικά καταλήγει να διαρκεί 8 με 10 ώρες. Έρχομαι τώρα στην δευτερολογία μου και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια πολιτική παρατήρηση. Απόρρισαν κάποιοι γιατί δεν παρακολούθησα την τοποθέτηση του αρχηγού της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν να είμαι απολύτως σαφής, καθώς είναι η πρώτη φορά που μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω αυτήν την τοποθέτηση και θα την κάνω μία και μόνη φορά, ότι δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναν πολιτικό καταδικασμένο 13-0 για παράβαση καθήκοντος από το ειδικό δικαστήριο. Ούτε θα συνομιλήσω μαζί του, ούτε θα χαριετιστώ μαζί του. Και αυτό επιβάλλει ο στοιχειώδης κοινοβουλευτικός αυτοσεβασμός, μιας και άκουσα να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Προστατεύω το πολίτευμα με αυτή μου τη στάση. Και βέβαια, οφείλω να επισημάνω και μια δεύτερη διάσταση, ότι έχουμε να κάνουμε με έναν αρχηγό εντός εισαγωγικών αντιπολίτευσης, ο οποίος είναι μεταβατικός. Κανείς δεν ξέρει εξ ονόματος πιανού ομιλεί, του κύριου Κασελάκη, του κύριου Φάμελου, του κύριου Φαραντούρη, του κύριου Πολάκη, του κύριου Γλέτσου. Όταν λοιπόν, για να είμαι απολύτως σαφής και θεσμικός κύριε Πρόεδρε, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρει αρχηγό και ένα στοιχειώδη βηματισμό, προφανώς θα είμαι πάλι εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστή κοινοβουλευτικά θεσμική πολιτική αντιπαράθεση. Οπότε μην απορρίσετε αν αποχωρήσω και στη δευτερολογία, διότι αυτή θα είναι η πρακτική την οποία θα ακολουθώ έως ότου ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέξει αρχηγό μόνιμο της κοινοβουλευτικής ομάδος και αρχηγό του κόμματός του, υπό την προϋπόθεση ότι προφανώς τα δύο πρόσωπα αυτά θα συμπίπτουν στην ιδιότητά τους. Έρχομαι τώρα σε αυτά τα οποία άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, αφού σας συγχαρώ και πάλι για την επανεκλογή σας, καθώς μιλούσατε, σκεφτόμουν ότι ουσιαστικά τίποτα δεν άλλαξε στην στάση του ΠΑΣΟΚ μετά την επανεκλογή σας ως αρχηγού του κόμματός σας. Και ενδεχομένως να ήταν υψηλές οι προσδοκίες μου, διότι το ίδιο πρόσωπο ήσασταν πριν, το ίδιο πρόσωπο είστε τώρα, τον ίδιο πολιτικό λόγο εκφέρετε. Έχω την αίσθηση ότι σαν να κάνατε ως ΠΑΣΟΚ μια στροφή 360 μοίρες γύρω από τον εαυτό σας και να καταλήξατε ακριβώς στο ίδιο σημείο που βρισκόσασταν πριν γίνει όλη αυτή η μεγάλη εσωτερική διαδικασία. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι σε μια συζήτηση η οποία είχε ως αποκλειστικό αντικείμενο τις πυρκαγιές και τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, στην πρωτολογία μου μίλησα μόνο για τα θέματα αυτά. Εσείς επιλέξατε να αναλώσετε τα πρώτα 18 με 20 λεπτά της ομιλίας σας, συζητώντας για διάφορα θέματα και επιχειρώντας για ακόμα μια φορά να ταυτίσετε τη Νέα Δημοκρατία με την ακροδεξιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω αυτήν την επιχειρηματολογία από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Και κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία έχει μια ξεκάθαρη ιδεολογική τοποθέτηση. Η προσπάθειά σας να παρουσιάσετε την παράταξή μας ως κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι, είναι μια προσπάθεια η οποία αποδοκιμάστηκε από τον ελληνικό λαό στις εκλογές του 2023
και σας συνιστώ να μας αντιμετωπίσετε με τα χαρακτηριστικά τα οποία εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε να διαλέγουμε για τον εαυτό μας και όχι με την εικόνα που εσείς θέλετε να παρουσιάσετε για τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε μία κεντροδεξιά, προοδευτική δύναμη, η οποία θα υπερασπίζεται πάντα τις μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχει ανάγκη ο τόπος. Και μάλιστα διατύπωσα και δημόσια την ευχή μετά την επανεκλογή σας να μπορέσουμε τουλάχιστον σε κάποιες από τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα μας να μπορέσουμε να βρούμε έναν κοινό βηματισμό συμφωνώντας πραγματικά στο τι τελικά συνιστά πρόοδος και στο τι συνιστά οπισθοδρόμηση. Γιατί και την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, επί της δικιάς σας θητείας, το δίθεν προοδευτικό ΠΑΣΟΚ έφτασε στο σημείο να καταψηφίζει σημαντικές μεταρρυθμίσεις μόνο και μόνο γιατί έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Γιατί έπρεπε να είστε το άλλο, το διαφορετικό. Και ακριβώς αυτήν την στάση επιλέξατε να ακολουθήσετε και στο πρώτο νομοσχέδιο μετά την επανεκλογή σας στην ηγεσία του κόμματός σας. Φέραμε ένα νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό του ΠΑΣΟΚ. Και αναρωτιέμαι, σε τι ακριβώς διαφωνείτε? Συγγνώμη, του ΑΣΕΠ, όχι του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ φοβάμαι ότι δεν εξυγχρονίζεται. Και σίγουρα δεν εξυγχρονίζεται νομοθετικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν. Διαφωνείτε με τη ρύθμιση της εντοπιότητας. Διαφωνείτε με τη ρύθμιση της εντοπιότητας προκειμένου να μπορέσουμε να στελεχώσουμε υπηρεσίες σε απομακρυσμένα νησιά, σε απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδος που έχουμε σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή να τοποθετήσουμε δημόσιους υπαλλήλους? Διαφωνείτε με την ανάγκη να περιορίσουμε αυτή την μεγάλη και βαριά γραφειοκρατία η οποία μας υποχρεώνει προκειμένου να είμαστε απολύτως συμβατοί με τον νόμο και να διασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα των προσλήψεων, να ζητάμε ξανά και ξανά τα ίδια δικαιολογητικά από τους υπαλλήλους και ερχόμαστε με στοχευμένες παρεμβάσεις να πούμε ότι θέλουμε να μειώσουμε το χρόνο από τη στιγμή που ξεκινάει η διαδικασία τοποθέτησης ενός υπαλλήλου μέχρι να φτάσει να κάτσει στη δουλειά του, στο γραφείο του ή να βγει στην υπηρεσία του, αν παραδείγματος χάρη μιλάμε για ένα δασικό υπάλληλο. Αυτό είναι προοδευτικό ή δεν είναι? Διαφωνείτε με τα πριν παραγωγικότητας? Να έρθουμε να κάνουμε μια συζήτηση πραγματική και ουσιαστική αν μέσα από ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο αφορά και τον υπάλληλο αλλά και την οργανική του μονάδα πρέπει ή δεν πρέπει να πληρώνουμε κάτι παραπάνω εκείνους τους υπαλλήλους οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό τι είναι? Είναι προοδευτικό? Νομίζω πως είναι προοδευτικό. Άρα στα ζητήματα αυτά όταν έρχεστε και λέτε όχι σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο στέλνετε ουσιαστικά ένα μήνυμα ότι στην προσπάθειά σας να καταστείτε εσείς ο πόλος απέναντι στην κυβέρνηση και μπορεί πράγματι δημοσκοπικά αυτό να επιβεβαιώνεται, έρχεστε να αρνηθείτε μεγάλες προοδευτικές αλλαγές που υλοποιούνται από αυτή την κυβέρνηση. Μετά μην αμφισβητείτε όμως ή μην απορείτε γιατί οι προοδευτικοί συμπολίτες μας σας γυρίζουν την πλάτη. Διότι αυτό είναι το δίλημα το οποίο θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε από εδώ και στο εξής. Ένα στήρο όχι σε όλα όπως κάνατε ουσιαστικά μέχρι τώρα ή μια πραγματική προσπάθεια να χτίσετε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση η οποία θα βοηθάει την κυβέρνηση να γίνει καλύτερη και θα καταθέτει και συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό το οποίο έχω δει μέχρι στιγμής και ελπίζω να διαψευστώ στη συνέχεια είναι ότι επιμένετε σε αυτή τη γραμμή που με ανάγκασε, ελπίζω να μην χρειαστεί να το ξαναπώ, με ανάγκασε στο παρελθόν να αποκαλέσω το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά ως έναν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Εύχομαι για το καλό της δημοκρατίας μας και για την ισορροπία του πολιτικού συστήματος να διαψευστώ. Και έχετε μια πρώτη στάξη ευκαιρία να αποδείξετε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες συνένεσης εκεί που το ίδιο το Σύνταγμα τις απαιτεί. Εδώ και 3 μήνες προσπαθεί ο πρόεδρος της Βουλής να βρει την απαραίτητη πλειοψηφία για να μπορέσουμε να επιλέξουμε καινούριο συνήγορο του πολίτη, του οποίου η θητεία έχει λήξει εδώ και 7 μήνες. Εκτός αν πιστεύετε ότι είναι συνταγματικά πρέπον θητείες επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών να παρατείνονται εσαΐ επειδή δεν μπορούμε να βρούμε μια σχετική πλειοψηφία. Το έχουμε προτείνει ένα πρόσωπο το οποίο πιστεύουμε ότι έχει όλα τα εχέγγυα για να μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο και σίγουρα το πρόσωπο αυτό δεν προέρχεται από το δικό μας πολιτικό χώρο. Αυτό δεν αμφισβητείται. Και εδώ και 3 μήνες δεν μπορούμε να πάρουμε μια απάντηση.
Τι θέλετε δηλαδή, στην επόμενη αναθεώρηση να έρθουμε και να πούμε ότι καταργούμε τα 3/5 της πλειοψηφίας επειδή δεν μπορούμε να βρούμε ούτε μια μίνιμουμ συνεννόηση όταν έρχεται η Νέα Δημοκρατία να προτείνει ένα πρόσωπο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ πιο κοντά στο δικό σας πολιτικό χώρο. Θα ήθελα μια απάντηση. Και εύχομαι πραγματικά να με διαψεύσετε και να μπορέσουμε να βρούμε αυτήν την απαραίτητη συνένεση που το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει. Μας είπατε ότι δεν μεταρρυθμίζουμε το κράτος. Σε αυτό τώρα δεν θέλω να σταθώ σε μεγάλη λεπτομέρεια και να παριθμίσω μια σειρά από παρεμβάσεις που κατά την άποψή μου τις θεωρώ πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην λειτουργία του κράτους. Αναφέρθηκα ενδεικτικά στο τι κάνουμε στον νόμο του ΑΣΕΠ που παρουσιάζει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για το πώς θέλουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, πώς θέλουμε να ανταμείβουμε τους δημόσιους υπαλλήλους, γιατί η αξιολόγηση έχει τόσο μεγάλη σημασία. Θεωρώ ότι όλα αυτά συνιστούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις του κράτους, προφανώς δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση κινείται συνολικά η πολιτική μας. Έρχομαι τώρα, κύριε Πρόεδρε, και για να μην μακρηγορήσω ιδιαίτερα, για να σεβαστώ και εγώ τον αυτοπεριορισμό τον οποίο ζητώ και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, στο ζήτημα στο αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Ακούσαμε τι κρατώ ως θετικό, ότι τουλάχιστον δεν αμφισβητήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία τα οποία κατέθεσα στην πρωτολογία μου. Το γεγονός ότι είχαμε μια πολύ καλύτερη χρονιά από την περσινή, η οποία ήταν μια πολύ κακή χρονιά, δεν το έκρυψα ποτέ μου, ότι η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ κακή σε επίπεδο καμένων στρεμμάτων, ότι μπορέσαμε να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά από ό,τι στο παρελθόν ένα εξαιρετικά δύσκολο κλιματολογικά καλοκαίρι. Πανηγύρισα, όχι. Μπορώ να είμαι ικανοποιημένος αν είχαμε μεγάλες φωτιές οι οποίες ξέφυγαν και οι οποίες έκαναν σημαντική ζημιά. Όχι, δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος. Ετέθηκαν ερωτήματα μέσα από την, επιτρέψτε μου να πω ελαφρώς, θα έλεγα απλοϊκή προσέγγιση ότι έφτασε η φωτιά λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Όχι, ούτε εγώ, ούτε ο Υπουργός, ούτε κανείς στην πυροσβεστική μπορεί να είναι ικανοποιημένος όταν μια φωτιά μπαίνει στον αστικό ιστό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Να ξαναδούμε επιχειρησιακά σχέδια τα οποία έχουν να κάνουν με τις περιπτώσεις που η φωτιά προσεγγίζει αστικούς ιστούς. Να σκεφτούμε τι ζώνες μπορούμε να δημιουργήσουμε προστασίας μεταξύ του αστικού ιστού και του δάσους, αναγνωρίζοντας ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της δόμησης στη χώρα μας, όπως αυτή αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ακριβώς ότι έχουμε τέτοιες ζώνες όπου ο αστικός ιστός βρίσκεται κοντά ή πολύ συχνά μέσα στο δάσος. Δεν είμαστε η μόνη χώρα στην Ελλάδα που έχει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει ορολογία στη διεθνή βιβλιογραφία για αυτές τις ζώνες όπου ο αστικός ιστός βρίσκεται κοντά ή μέσα στο δάσος. Και είναι οι πιο δύσκολες φωτιές αυτές να αντιμετωπιστούν. Άρα πράγματι, στη φωτιά στην Αττική, όντως αντιμετωπίσαμε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη πυρκαγιά με βαθμό επικινδυνότητας 5. Εγώ θυμάμαι τον Υπουργό, ήταν ένα από τα 2 πεντάρια νομίζω τα οποία είχαμε φέτος το καλοκαίρι, να λέει ότι οι συνθήκες είναι ακραίες. Και τι σημαίνει 5, για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι με κάποιο μαγικό τρόπο όλες οι φωτιές μπορούν να σβήσουν. 5 σημαίνει, για να το πούμε πολύ απλά, ότι μια φωτιά άπαξ και ξεκινήσει και ξεφύγει, πάρα πολύ δύσκολα ελέγχεται. Αυτό σημαίνει το 5. Και δεν συμβαίνει αυτό μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχουν φωτιές που πολύ απλά, πάρα πολύ δύσκολα σβήνουν, άπαξ και μεγαλώνουν. Επειδή άκουσα από διάφορους να λένε, μα δεν ξέρατε την πορεία της φωτιάς. Βεβαίως και την ξέραμε την πορεία της φωτιάς. Βεβαίως και την ξέραμε. Αλλά αναρωτηθήκατε γιατί δεν μπορέσαμε να τη σταματήσουμε. Δεν θέλαμε. Δώσαμε εντολή στους πυροσβέστες, όπως αυτά τα οποία άκουσα, τα αδιανόητα. Τα αδιανόητα περί μη κατάσβεσης. Όχι. Πολύ απλά υπάρχουν φωτιές που σε αυτές τις συνθήκες, με μεγάλη ξηρασία, με πολύ ισχυρό αέρα, δεν μπορούν εύκολα να σταματήσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Και δεν είμαστε μόνο εμείς που αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Φαντάζομαι ότι και στην Πορτογαλία που κάηκαν 1,3 εκατομμύρια στρέμματα και αυτοί δεν θέλαν να σταματήσουν τη φωτιά. Γιατί δεν μπόρεσαν? Γιατί υπάρχουν φυσικά φαινόμενα τα οποία αποκτούν τόσο μεγάλη ένταση που καμία κατάσβεση από ένα σημείο και πέρα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Ούτε αντιπυρικές ζώνες, ούτε κατάσβεση από αέρα, ούτε προσβολή από εδάφους. Αυτό έγινε στη φωτιά της Αττικής. Και σίγουρα θα μάθουμε από αυτή τη φωτιά τι σημαίνει, παραδείγματος χάρη, να κατεβαίνει μια φωτιά μέσα από ένα ρέμα. Γιατί αυτό έγινε εν προκειμένου. Από το ρέμα κατέβηκε η φωτιά.
Πόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις παρεμβάσεις που θα κάνουμε στα ρέματα, ποιες είναι οι ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ναι, το πρόγραμμα Αντινέρο καθάρισε μια σειρά από δάση, μέσα στο οποίο ήταν και ένα μικρό μεσαίο δάσος Αλσίλιο, το οποίο βρισκόταν μέσα στο Δήμο Βρυλισσίων. Και βγήκε ο Δήμαρχος Βρυλισσίων και είπε: ευτυχώς που το δάσος αυτό καθαρίστηκε, διότι αν δεν είχε καθαριστεί, θα είχε καεί όλο. Το λέω γιατί οι καθαρισμοί έχουν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, όπως έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα, και δεν άκουσα κανένα να το λέει, η πολιτική μας για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων και τη δήλωση στη σχετική πλατφόρμα της υποχρέωσης του πολίτη να πράξει το αυτονόητο. Δεν θα πρέπει να είναι υποχρέωση. Είπατε, πώς το είπατε, ο λαός σώζει το λαό. Έτσι δεν το είπατε? Ναι, συμφωνώ. Και οι πολίτες σώζουν τους πολίτες με αυτή τη λογική. Έχει ή δεν έχει ευθύνη ο πολίτης να προστατεύσει τη δικιά του περιουσία, όταν ταυτόχρονα αυτή η προστασία δεν εξυπηρετεί μόνο το δικό του συμφέρον, αλλά διευκολύνει τη συλλογική προσπάθεια αναχέτησης μιας φωτιάς, όταν αυτή θα φτάσει κοντά σε έναν αστικό ιστό? Για δείτε λίγο, γιατί αυτή είναι η δουλειά των ειδικών, να μελετούμε πώς κινούνται οι φωτιές όταν φτάνουν στον αστικό ιστό. Και δείτε λίγο ποια είναι τελικά τα σπίτια τα οποία καίγονται και ποια είναι τα σπίτια τα οποία προστατεύονται. Και θα καταλήξετε σε πολύ αυτονόητα συμπεράσματα, γιατί αυτή η στοιχειώδης υποχρέωση του πολίτη προστατεύει την περιουσία του, αλλά βοηθάει ταυτόχρονα και τη συλλογική προσπάθεια, διότι όταν μια φωτιά θα φτάσει στον αστικό ιστό, πολύ απλά δεν θα βρει την ίδια καύσιμη ύλη για να προχωρήσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Άκουσα ορισμένα πράγματα για τα δάση της Αττικής. Πού θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία υπόθηκαν? Πράγματι, ένα δάσος, περιαστικό δάσος στην Αττική, έχει σχετικά μεγαλύτερη σημασία από ένα δάσος σε μια πιο απομακρυσμένη περιοχή, ακριβώς γιατί τα δάση αυτά αποτελούν οξυγόνο πρασίνου για 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Άρα ναι, πρώτος εγώ θα αναγνωρίσω ότι τα δάση της Αττικής θα πρέπει να προσπαθούμε να τα προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού. Τα καταφέραμε στο βαθμό που θα θέλαμε? Όχι. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Κάνω τον συνολικό απολογισμό της πενταετίας, χωρίς να κρύβομαι πίσω από δικαιολογίες. Κάναμε όμως φέτος μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην προστασία, ειδικά του λεκανοπεδίου. Τα ντρόνς πέταξαν πρώτα στο λεκανοπέδιο. Τα έμφορτα εναέρια μέσα πέταξαν πρώτα στο λεκανοπέδιο. Οι καθαρισμοί δώσαν έμφαση στο λεκανοπέδιο. Η συνεργασία μας, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, δεν θυμάμαι ότι το είπατε εσείς, κύριε Ανδρουλάκη, η συνεργασία μας με τους τοπικούς φορείς, το ΣΠΑΗ και το ΣΠΑΠ, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα και τη γνώση να είναι σύμμαχος σε αυτήν την προσπάθεια. Άρα, ναι, πρώτος εγώ θα συμφωνήσω ότι τα δάση του λεκανοπεδίου και γενικά τα περιαστικά δάση, το ίδιο ισχύει και για το ΣΕΙΧΣΟΥ στην Θεσσαλονίκη, για το Χορτιάτι, πρέπει να προστατεύουν το σκόριο θαλμού, διότι τελικά προστατεύουν και διαμορφώνουν το μικροκλίμα πόλεων στις οποίες κατοικούν εκατομμύρια συμπολίτες μας. Άκουσα όμως και κάτι, δεν ξέρω, το είπατε, δεν ξέρω αν το είπε ο κύριος Βελόπουλος, τα δάση δεν ξαναγίνονται. Όχι, ξαναγίνονται τα δάση. Ξαναγίνονται απλά με τους δικούς τους ρυθμούς. Τα δάση ξαναγίνονται με τους δικούς τους ρυθμούς. Άμα πάτε να δείτε η φυσική αναγέννηση, και τα σπίτια ξαναγίνονται. Τότε, συγγνώμη, δεν το είπατε εσείς, το είπε κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, τα δάση ξαναγίνονται. Και επειδή εσείς αναφερθήκατε τώρα, το θυμάμαι αυτό, ότι στη Βουλγαρία αυξήθηκαν τα δάση. Να σας πω κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Έχουμε σήμερα, κύριε Βελόπουλε, μεγαλύτερη δασοκάλυψη στην Ελλάδα από ό,τι είχαμε το 1960. Ναι ή όχι? Ναι. Η απάντηση είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα έχουμε περισσότερα δάση από ό,τι είχαμε το 1960. Γιατί έγινε αυτό? Να σας εξηγήσω γιατί έγινε αυτό. Δεν έγινε γιατί γίναμε κατά ανάγκη καλύτεροι στην προστασία των δασών. Έγινε γιατί σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείφθηκαν αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κατέληξαν αυτοί οι αγροί να γίνουν δασωμένοι. Πάντως, και αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες. Είναι μια άλλη έκφανση ενός προβλήματος που έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε την περιφερειακή ανάπτυξη. Όμως τα δάση, ευτυχώς, τα πευκοδάση ξαναγίνονται υπό μία προϋπόθεση. Γιατί αυτός είναι ο κανόνας της φυσικής αναγέννησης. Να μην ξανακαούν έως ότου το δέντρο φτάσει σε αναπαραγωγική ηλικία. Εάν δεν ξανακαεί
ένα πευκό δάσος ή δεν μπουν ζώα μέσα να το φάνε όταν τα πευκάκια είναι μικρά, το δάσος θα ξαναγίνει. Αλλά δυστυχώς δεν θα ξαναγίνει με τους δικούς μας ρυθμούς. Θα ξαναγίνει σε 10, 15 χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να κάνει ένα δάσος να μεγαλώσει πιο γρήγορα. Θα ξαναγίνουν όμως και τα δάση της Αττικής, εφόσον, το τονίζω, εφόσον τα προστατεύσουμε, εφόσον κάνουμε τα σωστά έργα υποδομής και παρέμβασης και ανάσχεσης των εδαφών και τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία είναι απαραίτητα για να μην έχουμε μετά πλημμυρικά φαινόμενα. Και στην Εύβοια τα κάναμε αυτά. Και το δάσος στην Εύβοια, ήδη από τη φωτιά του 21, έχει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, πολύ καλύτερη συμπεριφορά από αυτή την οποία περίμεναν και οι δασολόγοι. Η φύση λοιπόν θα βρει το ρυθμό της, αρκεί να τη βοηθήσουμε εμείς και αρκεί να την προστατεύσουμε από καινούργιες πυρκαγιές, όσο τα δάση αυτά είναι μικρά. Προσπάθησα να ακούσω, και επανέρχομαι στον κύριο Ανδρουλάκη, τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε και διαπίστωσα ότι ουσιαστικά μίλησε για ακριβώς αυτά τα οποία κάνουμε. Ρωτώ λοιπόν εγώ, κάναμε ή δεν κάναμε πρόληψη? Κάναμε ή δεν κάναμε τους περισσότερους καθαρισμούς που έχουν γίνει από συστάσεως της δασικής υπηρεσίας? Ερώτηση. Θα μου πείτε, μπορεί να θέλουν να κάνουμε περισσότερους. Ναι. Έχω πει και σε άλλη ευκαιρία ότι το να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να καθαρίσει όλα τα δάση της χώρας, όλα, 60 τόσα εκατομμύρια στρέμματα, δεν είναι εφικτό. Άρα πρέπει να κάνουμε μια προτεραιοποίηση. Ποια δάση καθαρίζουμε? Αυτά τα οποία μας είπατε να κάνουμε προτεραιοποίηση. Την έχουμε κάνει την προτεραιοποίηση. Γιατί το πρόγραμμα Αντινέρο δεν έτρεξε τυχαία. Πήγαμε ακριβώς τα δάση τα οποία μας έδειξε η δασική υπηρεσία ότι πρέπει να καθαρίσουμε. Χιλιάδες χιλιόμετρα δασικών δρόμων καθαρίστηκαν αυτή τη στιγμή. Αντιπυρικές ζώνες διευρύνθηκαν. Αυτό σημαίνει πρόληψη στην πράξη. Σε συνδυασμό με δύο ακόμα πρωτοβουλίες. Η πρώτη, για την οποία σας μίλησα, που είναι η ατομική ευθύνη του κάθε πολίτη να κρατάει καθαρό το δικό του οικόπεδο. Και η δεύτερη είναι μια μεγάλη πρωτοβουλία, την οποία πάλι καταψηφίσατε. Αναφέρομαι σε εσάς, ως εντός εισαγωγικών προοδευτική δύναμη, που έχει να κάνει με τη διαχείριση των δασών. Θέλουμε ή δεν θέλουμε παραγωγικά δάση? Θέλουμε δάση τα οποία να είναι παντελώς εγκαταλειμμένα ή θέλουμε δάση τα οποία να μπορούμε να χτίσουμε ένα πλέγμα οικονομικών κινήτρων, ώστε κάποιοι να μπορούν, ανεμογεννήτριες, μπορούν να γίνουν ήδη εντός δασών? Δεν χρειάζεται να τα καίμε για να γίνουν ανεμογεννήτριες. Σταματήστε πια αυτά τα fake news τα οποία συνέχεια διακινείται. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν και σας ρωτώ ευθέως, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, θέλουμε ή δεν θέλουμε παραγωγικά δάση? Είναι σωστό να έχουμε ένα οικονομικό μοντέλο, ένα δάσος το οποίο σήμερα δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτα, να μπορούμε να βρούμε με σωστά κίνητρα έναν τρόπο αξιοποίησης της βιομάζας, ώστε να μπει κάποιος μέσα στο δάσος, ο οποίος να μπορεί να το αξιοποιήσει? Και έτσι ήταν, έτσι τα δάση μας είχαν ζωή. Είχαμε ρητινοκαλλιεργητές, είχαμε υλοτόμους, οι οποίοι έμπαιναν και μπαίνουν ακόμα σε ένα βαθμό. Και εκεί που υπάρχει οικονομική δραστηριότητα στο δάσος, τα δάση είναι πιο προστατευμένα. Ψηφίσαμε λοιπόν, φέραμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Τι κάνατε? Μπορεί να μην το ξέρετε, το καταψηφίσατε. Και αυτό. Λοιπόν, έλατε να μου πείτε εσείς αν έχετε άλλη εναλλακτική πρόταση σε αυτό που κάνετε. Αν διαφωνείτε επί της αρχής ότι πρέπει να αξιοποιούμε παραγωγικά τα δάση μας, όπως γίνεται παντού στον κόσμο, γιατί τα δάση μπορεί να είναι πηγή πλούτου, ή αν πιστεύετε ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτή τη λογική. Αν δηλαδή πρέπει να το κάνουμε, ή αν δεν το κάνουμε καθόλου, ή δεν το κάνουμε σωστά. Θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας σε αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, μας υποδείξατε αυτό το οποίο σε μεγάλο βαθμό γίνεται ήδη από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Μίλησαν πολύ για τη δασική υπηρεσία. Και είναι σωστό να λέμε ότι πράγματι η δασική υπηρεσία ήταν παραμελημένη για πολλά χρόνια, όπως σας είπα, υπό την αρμοδιότητα των αποκεντρωμένων διοικήσεων, χωρίς πραγματικό φυσικό πολιτικό προϊστάμενο. Και αυτή η κυβέρνηση έκανε μια μεγάλη μεταρρύθμιση και μετακίνησε την αρμοδιότητα των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κάνουμε προσλήψεις δασικών, 235. Θα κάνουμε και άλλες, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερους δασικούς υπαλλήλους. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, όταν οι ίδιοι οι δασικοί υπάλληλοι το λένε, ότι σήμερα υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ δασικών υπηρεσιών και πυροσβεστικής. Απολύτως απαραίτητος. Διαβάστε τις τελευταίες δηλώσεις και τις συνεντεύξεις του Γενικού Διευθυντή Δασών, του κ. Κουντούφα, να επιβεβαιώσετε αυτό το οποίο σας λέω. Μπορούμε και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Ναι, αλλά εδώ το ερώτημα είναι αν μας εγκαλείται γιατί ακολουθούμε λάθος κατεύθυνση ή αν μας εγκαλείται γιατί πολύ απλά δεν πάμε πιο γρήγορα στην κατεύθυνση την οποία θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει. Τη δεύτερη κριτική
μπορώ ενδεχομένως να την ακούσω. Αν προτείνετε κάτι διαφορετικό, θα ήθελα πάλι να το ακούσω. Άρα, να κλείσω την απάντησή μου στον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι πολλά από αυτά τα οποία είπατε είναι ακριβώς αυτά τα οποία κάνουν. Άρα, τουλάχιστον στον τομέα αυτό, θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε έναν σχετικό βηματισμό, έστω και αν το περιτύλιγμα είναι ένα περιτύλιγμα αυστηρής κριτικής. Όπως είπα και στην αρχή, θα πρέπει να αποφασίσετε τι είδους αντιπολίτευση θέλετε να κάνετε. Ουσιαστική, παραγωγική, βελτιωτική ή τη στήρα αντιπολίτευση του όχι σε όλα, που σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο σήμερα χρειάζεται η χώρα. Δύο τελευταίες παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε. Η μία αφορά τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και όλη αυτή την, νομίζω, λίγο άχαρη συζήτηση περί πατριωτισμού. Ο πατριωτισμός δεν είναι μία έννοια την οποία χρειάζεται να τη διαφημίσουμε. Ο πατριωτισμός είναι μία στάση ζωής και πολιτικής, και το πόσο πατριώτης είναι κάποιος φέρεται τελικά μέσα από τις συμπεριφορές του και τις δράσεις του. Σου έχω μιλήσει πολλές φορές για την παράταξη την οποία έχω την τιμή να ηγούμε, με το πόσο έμφαση δίνουμε στον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων μετά από πολλά χρόνια ουσιαστικά πλήρους επενδυτικής απαξίωσης, με το αν προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας δίκαια και αποτελεσματικά, όπως κάναμε στον Εύρο και κάνουμε κάθε μέρα στα νησιά του Αιγαίου, με το αν χτίζουμε συμμαχίες οι οποίες τελικά είναι εθνικά υποφελής. Και ναι, πατριωτισμός είναι και το να έχουμε μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική η οποία θωρακίζει τη χώρα δημοσιονομικά και μας επιτρέπει να σταθούμε καλά στα πόδια μας για να μπορούμε ακριβώς να κάνουμε αυτές τις σημαντικές επενδύσεις, ειδικά στην εθνική μας άμυνα, που είναι απαραίτητες για μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωπολιτικά περιοχή. Εγώ δεν αυτοδιαφημίζομαι ως πατριώτης. Ούτε προβάλλω έτσι τον πατριωτισμό μου ως, θα έλεγα, διαπιστευτήριο στον πολιτικό μου λόγο. Και δεν ξέρω γιατί αρπαχτήκατε με την, ή γιατί είδατε στο πρόσωπό σας να φωτογραφίζω τους πατριώτες της Φακής, γιατί εγώ δεν μίλησα για κανέναν συγκεκριμένα. Ενδεχομένως να βγάλετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα σε ποιον αναφερόμουν, αλλά θα πω μια άλλη φράση εδώ. Μια άλλη φράση, γιατί τα ζητήματα αυτά, ξέρετε, έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο αιώνες τώρα. Πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Σάμουελ Τζόνσον, 18ος αιώνας. Είναι γεμάτη η ιστορία. Γεμάτη η ιστορία του κόσμου από αυτούς οι οποίοι πρώτοι και πάνω απ' όλα αγωνίζονται να πείσουν ότι είναι περισσότερο πατριώτες από άλλους. Και ναι, σε αυτό θα επιμείνω, γιατί το είπα στη δήλωσή μου και το ξαναλέω, και στην πρώτη κρίση θα βάλουν την ουρά στα στέλια. Και τέλος, μία αναφορά στον αγαπητό κύριο Χαρίτση, τον οποίον ρώτησα, μιας και αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, και δεν μου απάντησε. Το ρώτησα, μας είπε ότι υπάρχει άλλη πολιτική για το μεταναστευτικό. Και το ρώτησα ευθέως και σας ξαναρωτώ, η άλλη πολιτική την οποία εισηγείστε είναι η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του 2015, διότι σε αυτή την πολιτική η χώρα με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό εμένα δεν πρόκειται να γυρίσει ποτέ. Ούτε πολιτική ανοιχτών θυρών, ούτε μόριες, ούτε ασυνόδευτα παιδιά τα οποία κακοποιούνται σεξουαλικά. Λοιπόν, ούτε εικόνες εξευτελισμού που τροπιάζουν τη χώρα. Όχι, αυτή δεν είναι η πολιτική μας και σε αυτή την πολιτική δεν θα γυρίσουμε.